Με το ferry boat έρχονται οι πρώτοι επισκέπτες. Θέλουν να γιορτάσουν το Πάσχα με τις οικογένειές τους. Κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή έρχεται επίσης και ο Δημήτρης Μάστορας. Είναι δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας. Ψηλά, πάνω από τον κόλπο, στο μοναστήρι του Σημεών, συναντιόμαστε για πρώτη φορά με το δάσκαλό μας. Μιλάμε για το πώς θα κυλήσει το πρόγραμμα, αρχίζουμε να γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε βρεθεί εδώ από όλα τα μέρη της Γερμανίας, από την Αυστρία, από την Ελβετία. Μερικοί έχουν ξανάρθει στη Σύφνο και έχουν ξανακάνει μάθημα με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι το ταξίδι μας θεωρείται επιτυχημένο όταν μπορέσουμε εκτός από την ελληνική γλώσσα να φέρουμε τους ξένους που αγαπούν την Ελλάδα πιο κοντά στους ανθρώπους αυτής της γης που έχει τόσα πολλά να προσφέρει σε έναν ξένο. Η γλώσσα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Χωρίς γλώσσα οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρξει και ανάλογη οικειότητα με τους κατοίκους, το επικοινωνιακό μέσο θα έλεγα. Μέσα στα κόκκινα χρώματα που παίρνει ο ουρανός από το ηλιοβασίλεμα, διακρίνουμε το μικρό εκκλησάκι του προφήτου Ηλία στην απέναντι βουνοκορυφή. Αυτή η γαλήνη έχει κάτι το Άγιο.